Σε πλήρη αναβρασμό βρίσκεται πλέον η Μέση Ανατολή, καθώς σήμερα Παρασκευή κυδεύτηκε στο Κατάρ ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, που σκοτώθηκε μετά από επίθεση στην Τεχεράνη στο Ιράν, για την οποία ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να πάξει απάντηση στο Ισραήλ, καθώς αυτό πιστεύουν ότι βρίσκεται πίσω από το θάνατο του Χανίγια. Γι' αυτό το λόγο, όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τουλάχιστον 12 πολεμικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, ανακατευθύνοντας μάλιστα τις ναυτικές δυνάμεις που είχαν στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού αναμένουν ότι όντως το Ιράν, μαζί με δυνάμεις που υπάρχουν σε άλλες χώρες, όπως στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Ιεμένη, θα κάνει πράξη στην απειλή του και θα εξαπολύσει σφοδρότατη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Και όταν μιλάμε για ευρύτερη περιοχή που έχουν αναπτυχθεί τα αμερικανικά πλοία, αναφερόμαστε και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στον Περσικό κόλπο, με την πλειοψηφία αυτών να είναι αντιτορπιλικά, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, αλλά και αμφίβιων μονάδων και περισσότερων από 4.000 πεζοναυτών και ναυτών. Αυτό αναφέρει ειδικότερα η ειδησιογραφική ιστοσελίδα INET, που αντλεί πληροφορίες από πηγή του Πενταγώνου που μίλησε στην Washington Post, ενώ σήμερα από νωρίς το πρωί, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες, η Singapore Airlines, σταμάτησε όλες τις πτήσεις της πάνω από τον αέριο χώρο του Ιράν. Κάτι που φυσικά μπορεί να σημαίνει ότι απόψε βράδυ θα είναι η κρίσιμη ώρα που το Ιράν θα χτυπήσει το Ισραήλ, με αρκετά δημοσιεύματα και αναλυτές να κάνουν λόγο πλέον για ταυτόχρονο χτύπημα από όλες τις πλευρές, ώστε να υπάρξει χωρισμός και να αποκληθεί αδυναμία αντιμετώπισης της επίθεσης στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ αλλά και των άλλων χωρών, όπως των ΗΠΑ κτλ., που παίρνουν θέσεις μάχης, φοβούμενοι μια νύχτα πραγματική κόλαση έξω από κάθε φαντασία, αν αναλογιστεί κανείς και το τεράστιο οπλοστάσιο που διαθέτει η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αλλά και ότι οι δυνάμεις της Ιεμένης κατάφεραν και βρήκαν τρόπο πριν μερικές ημέρες να πλήξουν το Τελ Αβίβ. Μεγάλη νύχτα απόψε λοιπόν, και ίσως οι πιο κρίσιμες 48 ώρες για τη Μέση Ανατολή, καθότι κάποιοι αναμένουν ότι αύριο θα κάνει την κίνησή του το Ιράν, αφού όλα κρέμονται σε μία κλωστή, με τα αμερικανικά μαχητικά οσκάφη πάντως να ζεσταίνουν ήδη τις μηχανές τους.